Αφού επέτρεψαν να βουλιάξει στα νερά η βάση της πρώτης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού στο Στεφανοδίκιο, εκθέτοντας τις ενοπλές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, τώρα σχεδιάζουν μελλοντική μόνιμη μετεγκατάστασή της στην Λάρισα, καθώς η στάθμη της παρακείμενη λίμνης Κάρλα εξακολουθεί να ανεβαίνει, με αποτέλεσμα σε ορισμένα τμήματα του στρατοπέδου το νερό να φτάνει ακόμη και τα 30 μέτρα. Οι αποκαλύψει για τα πνιγμένα ελικόπτερα στο Στεφανοδίκιο δεν είχαν τέλο, καθώ καταστράφηκε εξοπλισμό πολλών εκατομμυρίων, ενώ υπάρχουν πληροφορίε και για ελικόπτερα που τελικά δεν απομακρύνθηκαν. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, καθώ η πρώτη ταξιαρχία αεροπορία στρατού αποτελεί την αιχμή του δόρατο τη αεροπορία στρατού και η βάση του Στεφανοδικίου υπήρξε σημείο εντατική συνεργασία με τι ένοπλε δυνάμει των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των ελικοπτέρων της πρώτη ταξάς, Απάτσι, Χιούι και Καϊόβα έχει μεταφερθεί σε ασφαλείς τοποθεσίες εντός των αεροπορικών βάσεων της Λάρισας και τη Νέα και το 307 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάσης στο γειτονικό Βελεστινό. Η 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα θεωρείται ω η πλέον κατάλληλη βάση προκειμένου να επιχειρήσει τα επόμενα χρόνια η πρώτη ταξιαρχία αεροπορία στρατού. Η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα, καθώ θα πρέπει να στηθούν από την αρχή συνεργεία και λοιπέ εγκαταστάσει εξυπηρέτηση των ελικοπτέρων τη πρώτης αεροπορίας επιστροφή στο Στεφανοδίκιο είναι δύσκολη, τότε η μετεγκατάσταση στην 110 πτέρυγα μάχη θα γίνει μόνιμη.